το ΣΑΣ δεν μπορεί να χειριστεί το θέμα. Δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο οι αποφάσεις του ΣΑΣ σχετικά με τα δρομολόγια της νέας δρομολογιακής περίοδου, τόσο στη γραμμή του Πρίνου όσο και σε αυτή της Κεραμωτής. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι βυζαντινολογούμε, παρακολουθούμε ατέρμονες συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι εκείνο το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε είναι το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο διάβασα όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει. Προβληματίζομαι σε πολλά σημεία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιού με την Καβάλα και με την Κεραμωτή και εξυπηρέτηση των ανθρώπων. Δεδομένη της βλάβης στη μηχανή του φέριμποτ Άγιος Παντελεήμονας, η γραμμή του Πρίνου κλείνει από το Σάββατο. Τα δρομολόγια θα ξαναρχίσουν όταν επιδιορθωθεί η βλάβη στο μοναδικό πλοίο της γραμμής, το Άγιος Παντελεήμονας. Κατά τις γενικότερες εκτιμήσεις, έντος του πρώτου δεκαημέρου του Νοέμβρη, αλλά και ακόμη όταν αρχίσει η δρομολόγια το Άγιος Παντελεήμονας, θα είναι μόνο 2 την ημέρα. Την ίδια στιγμή σε ακινησία βγαίνει και το φέριμποτ Παναγία. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά λύνοντας ένα θέμα. Η λύση του δεν κοστίζει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Απαιτείται μια γενναία απόφαση την οποία ο κύριος Υπουργός μας την έχει υποσχεθεί δις, αλλά δεν την έχει υλοποιήσει ποτέ. Τη δική του τοποθέτηση κάνει γνωστή ο Νίκος Τσιλογιώργης, αντιπρόεδρος της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό. Είμαι αισιόδοξος. Ναι. Θέλω να βλέπω δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Λοιπόν, βλέπω μια δυσκολία να δώσει λύση και να βάλει σε τάξη, όπως πολλές φορές το λέω το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Ναυτιλίας, αυτή την αναρχία που επικρατεί μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών. Ακριβώς. Δηλαδή οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Λοιπόν, βεβαίως στη γραμμή της Κεραμωτής έχουμε και πάλι αρκετά δρομολόγια. Αλλά εμάς μας αφορά, κύριε Κομνηνέ, και όλος ο αγώνας γίνεται τα τελευταία χρόνια, όχι απλά να κρατήσουμε ζωντανή την πορφυμιακή γραμμή του Πρίνου, αλλά να έχουμε και επαρκή δρομολόγια και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα στείλουμε μία, θα έλεγα, οργισμένη επιστολή στον κύριο Κουρουμπλή. Θα εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, όχι την αγανάκτηση μόνο προσωπικά της Ασιακής Ένωσης, αλλά και των άλλων φορέων. Λοιπόν, γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή κάθε χρόνο γινόμαστε, κύριε Κομνηνέ, θεατές στο ίδιο έργο. Όμως δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε, και επαναλαμβάνω, θα καταργήσουμε την πορθμιακή γραμμή του Πρίνου, η οποία είναι ζωτική σημασία και για την πόλη της Καβάλας, αλλά κυρίως για το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Τσιλογιώργη, από αύριο ουσιαστικά. Και μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να επανέλθει, δηλαδή, μέχρι να επισκευαστεί, μέχρι να τακτοποιηθεί η βλάβη στο πλοίο Άγιος Παντελεήμονας, η γραμμή του Πρίνου είναι νεκρή.